Στέργιος Θεοφανίδης, στρατηγικός αναλυτής με ειδίκευση σε θέματα αεροπορίας, defensepoint.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλάρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, το θετικό νέο είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει στο κλαμπ των F-35. Πάμε να δούμε τώρα τα επιμέρους. Τι σημαίνει αυτό, τι έχει σύμβαση δική μας. Δεν την έχουμε ακόμα ολόκληρη, έτσι. Έχουμε το αρχικό κείμενο, δεν έχουμε εικόνα για όπλα. Εδώ να πούμε ότι δεν έχουμε την διαδικασία που ακολουθήσαμε ορθώς στα Ραφάλ που τα πήραμε έτοιμα με τα όπλα τους. Πάμε για την πλατφόρμα και για όπλα τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι και το μεγάλο ζήτημα με την αδειοδότηση των F-35, κύριε Καλαρίτη. Δηλαδή, αρχικά, όπως είπατε, έχουμε μία αδειοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αδειοδοτεί δηλαδή την πώληση στην Ελλάδα μέχρι 40 μαχητικών F-35 και εκεί μπαίνει μία τελεία. Έτσι, μας δίνει τη δυνατότητα η Αμερικάνικη κυβέρνηση να αγοράσουμε μέχρι 40 F-35. Αντίστοιχα, την ίδια ημέρα έδωσε μία αδειοδότηση στην Τουρκία για 120 F-16 διαμόρφωσης Viper, 40 νέας κατασκευής και 79 πακέτα εξυγχρονισμού. Θα εξυγχρονιστούν τα αεροπλάνα στην Τουρκία μαζί με μια τεράστια λίστα όπλων. Τεράστια. Έκανε εντύπωση. Είναι για τρεις πολέμους τα όπλα που πήραν. Έτσι. Επομένως, το πρώτο πράγμα που διαρωτάται κάποιος είναι ότι η Ελλάδα όντως κάνει το βήμα πρόσθεση που λέμε, κάνει το βήμα μπροστά με το F-35, γιατί είναι μια πλατφόρμα με σαφώς ανώτερες δυνατότητες σε σχέση με το F-16D. Λοιπόν, αλλά χωρίς όπλα. Τι μας εμπόδισε να ζητήσουμε στοιχειώδη όπλα για αυτό το υπερμαχητικό? Είναι υπερμαχητικό, μπορεί να σκοτώσει σε μεγάλες αποστάσεις στόχους στον αέρα, στόχους στο έδαφος, στόχους στην επιφάνεια της θάλασσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει τα όπλα για να το κάνει. Από μόνο του το αεροπλάνο, όπως και ένα απλό τυφέκιο, αν δεν έχει πυρομαχικά δεν μπορεί να σκοτώσει. Από μόνο του το αεροπλάνο δεν καλύπτει το σκοπό για τον οποίο μας παρασχέθηκε η αδειοδότηση για να το αγοράσουμε. Καταλάβατε. Εκεί είναι η μεγάλη αντίρρηση, το ερώτημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί δεν ακολουθήσαμε τη διαδικασία όπως με τα Ραφάλ να κάνουμε την παραγγελία μαζί με τα όπλα. Η μία, οι πληροφορίες αναφέρουν, αλλά μένει να δούμε. Έτσι. Δεν είναι διασταυρωμένες. Είναι πληροφορίες οι οποίες μένει να αποδειχθούν, να επιβεβαιωθούν. Ότι στην λίστα με τα όπλα για τα F-16 μάλιστα θα συμπεριληφθεί και το αίτημα για τα όπλα του F-35. Κοντός ψαλμός, θα το δούμε εάν ισχύει αυτό. Βέβαια, κοιτάξτε, το ρήμα παραμένει. Γιατί όχι πακέτο? Το κοντός ψαλμός, ξέρετε τι γίνεται, κύριε Καλαρίτη. Το κοντός ψαλμός είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα για τα ελληνικά δεδομένα. Πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Δηλαδή, θα σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Το 2018 η Αμερικάνικη κυβέρνηση, πάλι το State Department, γιατί οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες και δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και εννοούν αυτά που γράφουν και λένε, μας είχαν αδειοδοτήσει τότε την αναβάθμιση 123 μαχητικών F-16, 123, δηλαδή τα Block 50, τα Block 52 Plus και τα Plus Advanced, έτσι, στο επίπεδο Viper. Μας ζητούσαν τότε το δυνητικό κόστος, το υπολογιζόμενο, εκτιμόμενο κόστος για να γίνει αυτό το έργο για την αναβάθμιση 123 μαχητικών, ήταν 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια από τότε. Και εμείς ακριβώς με αυτό, με βάση τη λογική αυτή που είπατε, το κοντός ψαλμός αλληλούια, τι κάναμε? Επιλέξαμε να εξυγχρονίσουμε μόνο τα 83 από τα 123, χάσαμε και ένα ή δύο μαχητικά λόγω ατρίσεων στη συνέχεια. Λοιπόν, επιλέξαμε να εξυγχρονίσουμε μόνο τα 83 και αφήσαμε έξω τα Block 50. Ερχόμαστε σήμερα λοιπόν, μας προλαβαίνει η Τουρκία με την αγορά των 120 F-16 Viper και όλου αυτού του οπλισμού που συμπεριλήφθηκε. Μαζί με σπέρ κινητήρες, σπέρ ανταλλακτικά, έχουν πάρει πάρα πολλά πράγματα γιατί θέλουν να είναι ανεξάρτητοι, δηλαδή ακόμα και σε περίπτωση ενός αμερικανικού εμπάρκου να έχουν σπέρ συστήματα να διατηρήσουν το στόλο τους ενεργό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ολιστικά η Τουρκία αντιμετώπισε μια κατάσταση πολύ πιο ξεκάθαρα, πολύ πιο,
πώς να το πω, οργανωμένα σε σχέση με εμάς. Η Τουρκία, για να μην αντιμετωπίσει ξανά αυτό που υφίσταται τώρα το εμπάργκο, έκανε μια παραγγελία που λογικά, βλέποντάς την κανείς, της εξασφαλίζει μια αυτονομία έναντι δυνητικού επόμενου αμερικανικού εμπάργκο, ανταλλακτικά και δυνατότητα χρήση των F-16 περίπου μέχρι το τέλος του βίου. Ακριβώς. Δεν θα κρατήσουν για πάντα, κύριε Καλαρίτη, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα συγκροτήσει μέχρι το 2030-32 το αργότερο ένα στόλο 300 μαχητικών F-16, ομοιογένεια το πρώτο. Έτσι. Ουσιαστικά τα μισά θα είναι της έκδοσης Viper και τα άλλα μισά θα εξυγχρονιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος Osgur. Έχουν ένα δικό τους πρόγραμμα εξυγχρονισμού, θα βάλουν ένα δικό τους ραντάρ AESA. Δεν ξέρουμε αν θα τους βγει σε κόστος, σε χρόνο, σε τεχνικά ρίσκα. Η ουσία είναι ότι δουλεύουν μεθοδικά για να ομογενοποιήσουν ένα στόλο 300 μαχητικών. Εμείς τι κάνουμε? Τα τελευταία 6 χρόνια, αντί να δώσουμε 900 εκατομμύρια δολάρια παραπάνω, δώσαμε 1,5 δις δολάρια για να εξυγχρονίσουμε τα 83 Viper. Αντί να βάλουμε και τα Block 50 μέσα, να πάμε σε one-off συμφωνία και να εξυγχρονίσουμε τον κορμό των μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας, κολυσιεργούμε εδώ και 6 χρόνια. Και θα στοιχήσει και πιο ακριβά τώρα. Δηλαδή, θα μας στοιχήσει πολύ πιο ακριβά, γιατί αυτά τα αεροπλάνα, τα Block 50 και τα Block 30, που θα μπορούσαν επίσης να εξυγχρονιστούν, απαξιώνονται ταχύτατα. Πλέον, είναι, τα Block 50 είναι 25 χρονών αεροπλάνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στους αριθμούς με αυτή την ενέργεια που έγινε και σύν της άλλης δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ποιοτική υπεροχή που μας δίνει το F-35, γιατί ερχόμαστε πάλι και λέμε βλέπουμε για τα όπλα, μα δεν έχει βλέπουν. Τι όπλα, καταρχήν να πούμε ότι οι Τούρκοι τα όπλα που ζήτησαν είναι για να κάνουν τρεις πολέμους και ο συνδυασμός των όπλων που έχουν επιλέξει δείχνει ότι τα έχουν όπλα κάνει... που ζητήσανε, mm-hmm. κύριε Καλαρίτη, τα όπλα που ζητήσανε είναι τόσα ώστε να καλύψουν συνολικά όλο το στόλο των F-16 που θα συγκρατήσουν. Δηλαδή 1500 βλήματα αέρος-αέρος. Σχεδόν 1000 άμραμ παραγγείλανε την έκδοση C8, που είναι σαν τη C7 που έχουμε εμείς, δεν διαφέρει, είναι το ίδιο πράγμα. Απλά η παραγωγή του Amram C7 συνεχίστηκε σαν Amram C8. Δεν είναι η έκδοση Delta της μεγάλης ακτίνας. Λοιπόν, αλλά παραγγείλαν τα όπλα και για αποστολές αέρος εδάφους και για αποστολές αέρος αέρος για να καλύψουν συνολικά όλο το στόλο των F-16 που διαθέτω. Εμείς λοιπόν όντως θα μπορούσαμε ως κίνηση, ως ενέργεια, να εκμεταλλευτούμε την αγορά μίας μοίρας F-35 βάζοντας δύο και μόνο όπλα πάνω. Το JSM που είναι νέας γενιάς αντιπλοϊκό βλήμα, έχει ακτίνα μεγαλύτερη από 250 χιλιόμετρα. Δεν είναι σαν τον Harpoon ή σαν τον Exocet που έχουμε εδώ επάνω στα Rafale. Mm. Δηλαδή δεν κατευθύνεται μέσω ραντάρ. Έχει ένα υπέρυθρο αισθητήρα στο ρίγχος του. Μπορεί να χτυπήσει με μεγάλη ακρίβεια πλώρη, κεντρικό τμήμα του καραβιού, πρίμνη, μπορεί να προγραμματιστεί να χτυπήσει επίγειους στόχους. Έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια καθοδήγησης στη μεσοπορία. Είναι κρίσιμο όπλο. Και φυσικά το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ο Amram Delta, AIM 120 Delta. Είναι ένα όπλο με φωνική ακτίνα που φτάνει τα 140 χιλιόμετρα, δηλαδή έχει αντίστοιχες επιδόσεις με τον ευρωπαϊκό Meteor που φοράνε τα Rafale. Ένα τέτοιο όπλο πάνω στο F-35 που έχει stealth χαρακτηριστικά και θα πρέπει να πλησιάσει πάρα πολύ τον αντίπαλο για να το δει ο αντίπαλος, είναι game changer που λέμε ελληνιστή. Ναι. Έτσι. Είναι θα μπορούσε στην ουσία με αυτά τα δύο όπλα να ακυρωθεί, το λέω όχι καθ' υπερβολή, αλλά με τους συγκεκριμένους αντιπλοϊκούς θα μπορούσε να ακυρωθεί σε μεγάλο βαθμό το ναυπηγικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Ακριβώς. Και με τον έτερο, με τον αντιαεροπορικό, τον αέρος-αέρος, θα ακριβώς μπορούσε να, ούτε να σηκώνει τα παράλληλα δεν μπορούσαν, έτσι. Λοιπόν, απαγορεύεις ουσιαστικά στην τουρκική αεροπορία να επιτεθεί σε στόχους στα νησιά, όχι στην υπερηφανική Ελλάδα, στα νησιά. Δηλαδή φανταστείτε ότι ένα F-35 που μπορεί να πετάει πάνω από την Εύβοια ή πάνω από τη Σκύρο μπορεί να πλήξει στόχο στον αέρα σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιόμετρων με τον Amram Delta.
Δηλαδή ένα σχηματισμό τουρκικών μαχητικών που θα επιχειρήσει να εξαπολύσει όπλα πετώντας σε τουρκικό εναέριο χώρο πάνω από τα μικρασιατικά παράλια, λοιπόν, θα μπορεί να δεχτεί πλήγμα από το συνδυασμό F-35 AMRAAM Delta. Το όπλο λοιπόν που είναι και το κρίσιμο, και το αεροπλάνο είναι κρίσιμο, αλλά εξίσου κρίσιμο είναι και το όπλο, δεν υπάρχει μέσα στην αδειοδότηση. Ποιος μας εγγυάται, κύριε Καλαρίτη, ότι θα αδειοδοτηθεί στο μέλλον? Και ότι δεν αρχίσουν οι εκβιασμοί. Γιατί δηλαδή να αφήνουμε τις εξελίξεις να επηρεάζουν την άμυνά μας, εάν δεν πιέσεις εκ των προτέρων να εξασφαλίσεις τα βασικά όπλα του υπερμαχητικού? Πότε θα το κάνεις? Θα είσαι μετά ευεπίφορος σε πίεση, να το πούμε απλά. Ακριβώς, εάν δηλαδή δέσουν το γαϊδαρό τους, εάν πάρουν τα χρήματα που θέλουν από την ακριβώς αγορά της πλατφόρμας, μετά δεν έχεις τρόπο να τους πιέσεις για τους πειράγους. Το αντίθετο, αυτοί θα σου πιέζουν. Ποιο μοχλοπίεση θα έχεις μετά? Ποιο μοχλοπίεση θα έχεις? Αυτό σημαίνει, επί του πρακτέου, έτσι, ότι δεν βάλαμε καμία προϋπόθεση να πούμε, παιδιά, ναι, θέλουμε να μπούμε στο κλαμπ του F-35. Να ξεκινήσουμε με μία μοίρα και όταν επιτρέψουν τα οικονομικά μας την απόκτηση και δεύτερης και τρίτης, βεβαίως να εκμεταλλευτούμε και όλη την υποδομή που θα έχουμε στήσει. Αλλά εάν δεν υπάρχουν τα όπλα, ουσιαστικά η αγορά είναι χωρίς καμία μα καμία χρησιμότητα, κύριε Καταρίδη. Καταλαβαίνετε ποια είναι η αντίρρηση? Δηλαδή δεν, η πρόθεση αυτή καθηγητή και ο σχεδιασμός δεν είναι λανθασμένος. Αλλά από την άλλη πλευρά, πώς πας και παίρνεις ένα τόσο ακριβό μαχητικό με τέτοιες δυνατότητες? Χωρίς τα όπλα του εξ αρχής. Ακριβώς, με τέτοια προοπτική για το μέλλον, έτσι. Γιατί έχουμε και την προοπτική για το μέλλον. Mm. Στο μέλλον όλα τα μαχητικά θα έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής παραθετηρησιμότητας, όπως το F-35, τους ίδιους αισθητήρες. Οι αισθητήρες τους θα κάνουν την ίδια δουλειά. Ίδια φιλοσοφία, σύνδεξη δεδομένων. Mm-hmm. Είναι μια καινούργια τεχνολογία, είναι βήμα πρόσθεση. Λοιπόν, εσύ σαν Ελλάδα αυτό το βήμα πρόσθεση το πληρώνεις, το χρυσοπληρώνεις. Γιατί δεν το εκμεταλλεύεσαι πλήρως? Λοιπόν, για να δούμε τώρα, εν αναμονή θα φανούν οι προθέσεις των Αμερικανών σε αυτό όταν θα πάει η λίστα με τα όπλα. Δεν διαφωνούμε, καθόλου δεν διαφωνούμε. Εξάλλου έχουμε πικρή εμπειρία από όπλα που πήραμε και τα οποία έμειναν χωρίς τα αντίστοιχα πυρομαχικά. Έτσι, να θυμίσουμε τα υποβρύχια, να θυμίσουμε τα Λεοπάρντ, να θυμίσουμε. Για τα υποβρύχια, για πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Ωραία, για να δούμε. Θα πάει λογικά να δούμε τι περιέχει η λίστα μέσα, γιατί δεν έχουμε ακόμα το πλήρες κείμενο που θα κύριε πάει στο Κογκρέσο. Η λίστα θα περιέχει μόνο τα F-35 και τα συστήματά τους. Αυτά έχουν αδειοδοτηθεί. Ναι. Δεν θα περιέχει όπλα. Δεν είναι όπως το LOA των Τούρκων που έχει τα πάντα μέσα. Αναλυτικά κιόλας. Από τη στιγμή που δεν έχεις πάρει την αδειοδότηση από το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών, Τότε τι συζητάμε? Λέγεται ότι έχει αποσταλεί άλλη LOR για τον εξυγχρονισμό των Block 50, όπου περιέχονται όπλα κτλ. Που αυτό έγινε πριν από 1,5 χρόνο. Πούντα. Καταλαβαίνετε. Όπου δηλαδή, εκεί υποτίθεται ότι θα μπορούσε να έχει και τα όπλα των F-35. Θα δούμε. Ναι, θα δούμε πότε. Έχουν περάσει. Δεν διαφωνώ. Απλά προσεπίρωσαν του λέω. Λέμε, μήπως. Τι να κάνετε. Ελπίζουμε. Δεν χωράει, θα δούμε. Όπως είπατε, το ίδιο έγινε και με τα Ραφάλ. Δηλαδή, τι είπαμε, κάναμε μια συμφωνία με τους Γάλλους. Παρεμπιπτόντως να πούμε, γιατί διαβάζω πάρα πολλά στο Facebook και δεξιά και αριστερά, το κόστος των 8,6 δισεκατομμυρίων, λοιπόν, δεν είναι υπερβολικό υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι και 40 ραφάλ να παίρναμε, αυτά τα χρήματα θα κοστίζαν. Ναι. Έτσι, πλέον τα μαχητικά αεροσκάφη είναι πανάκριπα. Το ΟΔΕ Eurofighter Typhoon είναι ακόμα πιο ακριβό και από το F-35 και από το ραφάλ. Χωρίς να έχει αντίστοιχες δυνατότητες. Λοιπόν, επομένως σε τέτοιου είδους αγορές, ο καθένας, η κάθε χώρα, κύριε Καλαρή, κοιτάει να εξασφαλίσει τα μέγιστα βιομηχανικά ανταλλάγματα, όπλα, οικονομικά ανταλλάγματα, οτιδήποτε. Μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες μπαίνουν σε βάθος δεκαετιών. Δεν αγοράζονται έτσι. Δεν είπαμε ότι αγοράσαμε F-35, την αδειοδότηση μας δώσαν οι άνθρωποι, έτσι, για να πάρουμε 40 κομμάτια. Όμως, από το κείμενο αυτής της αδειοδότησης σε σχέση, σε σύγκριση με το κείμενο το αντίστοιχο, το τουρκικό για τα F-16 Viper, βλέπετε πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται ένα
μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα από την κάθε χώρα. Λοιπόν, τα λέμε και στην πορεία, αναμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Στέργιο Στεφανίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.